Και θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δεβερώνη, πρόεδρο των εστιατόρων της Αττικής. Καλημέρα κύριε Δεβερώνη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα κύριε Τάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και στους ακροατές σας. Δαβερώνης. Δαβερώνη, συγγνώμη. Εγώ έκανα λάθος. Δαβερώνης γράφει το χαρτί, απλά εγώ το έκανα λάθος. Τώρα, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τις βιώσατε όλες αυτές τις γιορτές και με τις απαγορεύσεις της τελευταίας στιγμής και με τη μείωση του ωραρίου πια που ισχύει μέχρι τις 12 και με την απαγόρευση της μουσικής. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Τάκη, όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων μας. Το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και εμείς ως επιχειρηματίες, αλλά νομίζω και εσείς που είστε έξω από τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην χώρα μας. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη δουλειά την οποία κάνουμε, και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε να κάνουμε με κόσμο ο οποίος έρχεται στα εστιατόρια μας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορία. Τώρα, ένα πολύ καλό τριήμερο, το τριήμερο του Ρεβεγιόν, το οποίο στην ουσία της πρωτοχρονιάς, το οποίο στην ουσία εμείς βγάζουμε χρήματα από αυτή τις γιορτές, είναι ίσως από αυτό. Τις καλύτερες μέρες του χρόνου. Χάθηκε, διότι εδώ οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να λειτουργήσουμε όπως έπρεπε. Οι ακυρώσεις σε τι ποσοστό ήταν, κύριε Δαβερώνη? Τουλάχιστον στο 60%. Δηλαδή, 60%. Μια επιχείρηση η οποία είχε ετοιμάσει 100 κουβέρ για τη μέρα εκείνη σε ένα εστιατόριο, κινήθηκε στα επίπεδα του 35-40 τόμων, και αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία. Μάλιστα. Ξέρετε ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα γενικότερα, διότι είχε καθοριστεί ένα μενού. Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι τα Ρεβεγιόν είναι λίγο ιδιαίτερα, έχουν άλλο είδος φαγητού. Βέβαια. Το καταλαβαίνω. Είχαν γίνει παραγγελίες, προετοιμασίες, λογικό είναι. Μπορούσαμε να το γνωρίζαμε πολύ νωρίτερα όλο αυτό, αλλά ξέρετε, εδώ και 20 μήνες, 22 περίπου, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την όλη αυτή κατάσταση, τη δύσκολη κατάσταση με τον κορονοϊό, όλα αυτά μας φαίνονται έτσι, πώς να το πω, λογικά, στα πλαίσια του λογικού, διότι αλλάζουν συνεχώς. Το ξέρουμε ότι σήμερα εν όψη των φώτων περιμένουμε ανακοινώσεις. Πιθανό να μας δημιουργήσουν νέα προβλήματα και για αυτές τις μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία της προετοιμασίας. Σωστά. Αυτές τις μέρες, από τότε που ξεκίνησαν τα πολλά κρούσματα, οι καταναλωτές επιλέγουν να μπαίνουν μέσα στα εστιατόρια ή προτιμούν τον εξωτερικό χώρο? Από το φόβο ή να μην κολλήσουν, ξέρετε τώρα, από το κλίμα των ημερών. Κοιτάξτε, το κέντρο της Αθήνας που είναι λίγο πιο... Δεδομένου ότι κάνει και καλό καιρό τις τελευταίες μέρες. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι το κέντρο της Αθήνας που είναι λίγο πιο μαζεμένο μπορεί να δουλέψει στους εξωτερικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, η περιφέρεια Αττικής που εκπροσωπώ εγώ έχει πολλές δυσκολίες, γιατί πολλά μαγαζιά είναι σε σημεία περίεργα που δεν μπορεί δηλαδή να κάνει έξω κόσμος. Άρα αντιλαμβάνεστε, αυτό μόνο στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να λειτουργήσει καλά, που είναι έτσι κλειστά. Τώρα, όσον αφορά το φόβο, πράγματι και οι εμβολιασμένοι πελάτες αυτή τη στιγμή δεν επιλέγουν να έρθουν στα καταστήματα εστίασης, στις ταβέρνες, στα μεζεδοπολία, στις καφετέριες και ό,τι άλλο περιλαμβάνει ο κλάδος. Υπάρχει φόβος γενικότερος. Πιθανόν η πανδημία έχει δημιουργήσει μία άλλη κατάσταση στην κοινωνία, και καταλαβαίνετε ότι εμείς εδώ περιμένουμε πολλά από τη μεριά της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Είναι σημαντικό. Και πάμε σε αυτό το κομμάτι τώρα, γιατί άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει κάποια μέτρα στήριξης για το κομμάτι της εστίασης των νυχτερινών κέντρων, δηλαδή τα καταστήματα αυτά που έχουν πληγεί από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αλλά με δεδομένο πάντα ότι τα πράγματα φέτος αναγκαστικά, όπως λέει τουλάχιστον η κυβέρνηση, πρέπει να είναι πιο μαζεμένα σε σχέση με πέρυσι. Γιατί είναι και πιο μικρό το κονδύλι και γιατί είναι και οι αγορές και γιατί και το έλλειμμα ήταν μεγάλο. Τι περιμένετε εσείς που μπορεί να υλοποιηθεί ρεαλιστικά ως βοήθεια? Κύριε Τάκη, είναι ξεκάθαρο ότι εμείς εδώ ως επιχειρηματίες της εστίασης, που έχουμε δείξει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα όσον αφορά την πανδημία, έχουμε τηρήσει όσο μπορούμε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που είναι σε πολλές φορές δημιουργούν δυσκολίες στη λειτουργία των καταστημάτων μας. Έχουμε βάλει στο τραπέζι της κυβέρνησης εδώ και πολύ καιρό ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ανακούφιση στην εστίαση. Αυτή τη στιγμή η νυχτερινή διασκέδαση πράγματι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τη βγάζουμε εκτός όμως, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Η καθαρή εστίαση, οι ταβέρνες, τα μεζεδοπολία, τα εστιατόρια, οι καφετέριες αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά την επισκεψιμότητα πελατών. Δεν έχουμε την ίδια. Τους ίδιους τζίρους σε σχέση με πολύ παλαιότερες εποχές. Άρα εδώ
Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να έχουμε μέτρα που θα ανακουφίσουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών. Δηλαδή, το ενίκιο. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να μειωθεί το ενίκιο σε αυτή τη δύσκολη φάση. Δεν μπορεί μόνο ο επιχειρηματίας να βάζει πλάτη. Μάλιστα. Και ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή να εισπράττει το 100% ενός ενοικίου που στην ουσία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχουμε νοικιάσει, διότι δουλεύουμε με πολύ λιγότερο κόσμο λόγω των μέτρων. Άρα επιδότηση δεύτερον, ενοικίου όπως πέρυσι, άλλο. Δεύτερον, δημοτικά τέλη. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή μέσω ΔΕΗ να πληρώνουμε στους λογαριασμούς ΔΕΗ που μας έρχονται, ναι, να πληρώνουμε, ναι, κανονικά τα δημοτικά τέλη. Δεν έχω δει έναν δήμαρχο να βγει να πει: παιδιά, έχετε δίκιο, α βοηθήσουμε. Κρύβονται όλοι πίσω από τον νόμο ο οποίος υπάρχει. Πρέπει πάλι εμείς να φύγουμε να πάμε στον αρμόδιο υπουργό που το έχουμε κάνει, να ζητήσουμε απαλλαγή δημοτικών τελών, όπως είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα με το προηγούμενο lockdown. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση όμως εδώ παραμένει να πληρώνουμε κανονικότητα τα δημοτικά τέλη. Αναστολές. Είναι δυνατόν τώρα μια επιχείρηση η οποία έχει 10 άτομα. Ο κόσμος ο οποίος, ναι, έρχεται. Οι αναστολές από ό,τι είδα και εγώ έχουν ξεκινήσει ξανά. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει η διαδικασία. Στην νυχτερινή διασκέδαση, στα μαγαζιά που είχαν μουσική. Και πολύ καλά και έχει γίνει εκεί πέρα, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν λειτουργούν. Ναι. Τα υπόλοιπα μαγαζιά δεν υπάρχει αναστολή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό και να πιέσουμε να γίνει και σε εμάς. Εγώ δεν είπα, αν το κατάστημα εστίασης λειτουργεί και κάνει μια μικρή εισπράξη και χρειάζεται 3-4 άτομα προσωπικό από τα 10, να τα κρατήσει. Τα υπόλοιπα 6 δεν θα μπορούσαν να μπουν στην αναστολή, να μπουν και αυτοί οι άνθρωποι να βγάλουν κάποια χρήματα να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πάντως, επειδή λέτε για τους Δήμους, βλέπω εδώ τώρα ότι τουλάχιστον για το Δήμο του Πειραιά, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής στην πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε νέα μείωση 5% σε όλες τις κατηγορίες δημοτικών τελών στο Δήμο Πειραιά για το 2022. Χαίρομαι για αυτό που μου λέτε, αλλά δεν συμβαίνει στο σύνολο της χώρας. Εντάξει, γι' αυτό το λέμε, δήμος. Κάνει κάποιος Δήμος μεγάλος στην αρχή να ακολουθήσουν κι άλλοι. Ωραία, αυτό θέλουμε, να ακολουθήσουν κι άλλοι. Και πράγματι, μια που μου είπατε για το Δήμο του Πειραιά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε κάποια στιγμή μετά το πρόγραμμα της περιφέρειας, το οποίο δυστυχώς ήταν καταστροφικό για τον κλάδο της εστίασης, δηλαδή δεν πήραν χρήματα οι επιχειρηματίες του κλάδου, για το προηγούμενο lockdown μιλάω. Ο Δήμος Πειραιά πήρε την πρωτοβουλία και ανακοίνωσε πρόγραμμα το οποίο στήριξε επιχειρήσεις εστιάσεων. Μάλιστα. Και πολύ καλά έκανε. Άρα εκεί φαίνεται έχουν αντιληφθεί. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε για τις αναστολές και ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να λέει: εντάξει, τα βραδινά μαγαζιά το καταλαβαίνουν, νυχτερινή διασκέδαση, αλλά τώρα ένα εστιατόριο, αντί να κλείνει στη μία, κλείνει στις 12, δεν επιβαρύνεται και τόσο πολύ. Είναι το πρόβλημα, κύριε Τάκη. Άκουστε να δείτε. Μπορούμε πολύ ευχαρίστως να βγούμε μαζί, αν θέλετε, να κάνουμε μία βόλτα, ναι, στη μαγαζιά της Αττικής, να δείτε άδειες αίθουσες εστιατορίων. Μα το βλέπω κι εγώ και γι' αυτό σας ρώτησε για το φόβο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μπορούμε το 50% των ανθρώπων που εργάζονται στην εστίαση από μια επιχείρηση να βγαίνει σε αναστολή και οι υπόλοιποι να δουλεύουν. Μάλιστα. Πόσο δουλειά να έχει. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε επίσης το πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι επιχειρηματίες εστίασης και αφορά το κόστος. Και με αυτό εστίασης. Να κλείσουμε, κύριε Λαβερό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να το πω. Παρακαλώ. Ηλεκτρικό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο έχουν εκτοξευτεί οι τιμές τους, με αποτέλεσμα η λειτουργία των καταστημάτων αυτή τη στιγμή να έχει ξεφύγει. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Θα δούμε πάλι επιχειρήσεις να μην έχουν ρεύμα. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, διότι οι εταιρείες θα αρχίσουν να κόβουν το ρεύμα αν δεν πληρώνονται οι λογαριασμοί. Άρα, και οι λογαριασμοί, μιλάμε, οι οποίοι έχουν ξεφύγει κατά 50%, είναι ανεβασμένοι σε πολλές περιπτώσεις κατά 50%. Για να συνοψίσουμε τα τρία βασικά που ζητά την επιδότηση ενοικίου, η μείωση δημοτικών τελών και το 50% του προσωπικού. Να ξεκινήσουν οι αναστολές. Να μπορεί να βγαίνει σε αναστολή. Όσο λειτουργούμε, αν και εφόσον αποφασιστεί να κλείσει η εστίαση, δεν το είναι άλλη ιστορία. Ναι. Συν θα μπορούμε να παγώσουμε τις φορολογικές και ασφαλιστικές φορές. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τάκη, και κλείνω. Το 100% των υποχρεώσεων του πληρώνει ένας επιχειρηματίας εστίασης και εισπράττει πολύ λιγότερα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, που γνωρίζουμε όλοι οικονομικά, το αποτέλεσμα θα είναι να καταστραφεί αυτή η επιχείρηση και να κλείσει. Αν πληρώνει παραπάνω από όσοι εισπράττει. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει βιωσιμότητα σε αυτήν την επιχείρηση. Φαντάζομαι. Και είναι κακό να χαθούν θέσεις εργασίας και να κλείσουν επιχείρηση. Φαντάζομαι και εσάς η ελπίδα σας είναι να έχουμε μια καλή άνοιξη και ένα καλό καλοκαίρι και μια καλή τουριστική σεζόν, ούτως ώστε ένα κομμάτι σημαντικό από αυτά που χάθηκαν τώρα και εφόσον υπάρξει η στήριξη της πολιτείας να αναπληρωθεί τους μήνες του καλοκαιρινούς και του τουρισμού. Θεωρώ 2-3 μήνες είναι οι δύσκολοι, 4 το πολύ. Ναι. Είμαι αισιόδοξος για το καλοκαίρι, πράγματι είμαι αισιόδοξος εγώ ως πρόεδρος της εστίασης στην Αττική. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς τους στρες. Αυτούς τους 2-3 μήνες δύσκολους. Μάλιστα. Ασφάλως. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεβερόνη. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρόνια πολλά. Να είστε καλά.